Θέλω να καλημερίσω στη συχνότητα του 984 τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό ένα αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Καμπά, ας ξεκινήσω από αυτό που στην καθημερινότητα την υπηρεσιακή για σας μπορεί να ήταν, πώς να το πω, το ψωμί και αλάτι, αλλά για τους πολίτες το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ένα διαρκές ερώτημα. Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ταχύτητα η Τουρκία έναντι ημών? Μάλιστα, θεωρώ ότι γενικότερα έχει αναβαθμιστεί η απειλή της Τουρκίας προς τη χώρα μας. Είναι αυτό που λέμε, έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει γενικότερα και προς ανατολισμού. Αυτό λοιπόν, αυτό αντανακλά στη στάση που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία γενικότερα προς τις απαιτήσεις τις οποίες είχε πάντα, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε κακά τα ψέματα, ανέκαθεν η Τουρκία έβλεπε προς δυσμάς. Ανέκαθεν η Τουρκία θεωρούσε την Ελλάδα σαν τον μεγαλύτερο εχθρό της, τέλος πάντων. Άρα πάντα υπήρχε αυτή η λογική. Απλώς τώρα τελευταία, για πολλούς και διαφόρους λόγους, για την ακρίβεια για 3-4 διαφορετικές αιτίες, θεωρώ ότι η Τουρκία έχει αναβαθμίσει την απειλή της και αυτό μας υποχρεώνει και εμάς, μάλλον έπρεπε να μας υποχρεώσει, να αναβαθμίσουμε και εμείς και τον τρόπο αντίδρασή μας, αλλά και τον τρόπο που γενικότερα λειτουργούμε αποτρεπτικά. Το ερώτημα λοιπόν που βγαίνει έτσι αυθόρμητα είναι, σε αυτή την αναβάθμιση της τουρκικής πολιτικής, η δική μας πολιτική κατευνάζει ή παροξύνει με αυτό τον κατευνασμό την τουρκική επιθετικότητα, εννοεί την αποτροπή, και πώς κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα αποτροπής, διότι κατευνασμό δεν μπορώ να το δεχτώ στο 100%. Ουδέποτε η χώρα ήταν καθαρά κατενευναστική, ακολουθήσε κατενευνηστική πολιτική. Mm-hmm. Πάντα είχε μέσα και στοιχεία πολλά αποτροπής, και αυτό μπορούμε να το δούμε και ιστορικά, αν θυμηθούμε από την εποχή του «Βυθίσατε το χώρα», από την εποχή του «Σισμίκ», από την εποχή στη συνέχεια και το 18 τελευταία, για να μην κάτσω τώρα να σας κουράσω με ιστορικές αναδρομές, και το 18 όταν πήγε και η φρεγάτα μας και έκοψε τα καλώδια του τουρκικού ερευνητικού νοτίως Ρόδου. Άρα λοιπόν γενικά υπάρχει μια τέτοια στάση. Απλώς το μείγμα αποτροπής και κατευνασμού δεν είναι πάντα αυτό που θα πρέπει να είναι, και σε γενικότερες γραμμές μας λείπει, και αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζω, μας λείπει η θεσμοθέτηση κόκκινων γραμμών. Δηλαδή θα έπρεπε, εγώ βλέπω τα τελευταία 2-3 χρόνια τώρα, βλέπω ότι οι κόκκινες γραμμές μας δεν είναι κόκκινες γραμμές, τέλος πάντων, όπως θα έπρεπε να είναι, που αμέσως θα έβαζαν και τον άλλο σε περισσότερη περισυλλογή από το να κινείται ελεύθερα και να μην υπολογίζει τίποτα. Που σημαίνει ότι το μήνυμα θα έπρεπε να είναι πιο σαφές, ρωτώ για παράδειγμα, στρατιωτικά. Ακριβώς, και πιο σαφές, ναι, και πιο αποφασιστικό. Όχι ότι δεν είναι, επαναλαμβάνω, απλώς δεν είναι τόσο όσο χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Και ειδικά έχοντας απέναντί μας ένα θρασίτατο, διότι μιλάμε για ένα θρασίτατο, ανιστόρητο, συμφωνώ και εγώ, αναθεωρητικό λαό, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πώς θα επεκταθεί προς δυσμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Είναι και εσωτερικό όμως, να ξέρετε. Δηλαδή μην το αποκλείουμε και το εσωτερικό. Η Τουρκία, δεν ξέρω, κάποιοι από τους ακροατές σας που θα την έχουν επισκεφθεί, έχει πολύ μεγάλη μάζα εθνικιστική και θρησκευτική. Και ξέρετε, είναι ότι το εθνικοθρησκευτικό αυτό τσιμένο, στο οποίο έχουν ένα μεγάλο μέρος από τα 80 εκατομμύρια που απαρτίζουν αυτή τη χώρα, να ξέρετε ότι δημιουργεί συνθήκες ασφιχτικές και στην πολιτική για να μπορέσει να επιβιώσει. Στρατηγέ μου, λέτε ότι πρέπει να γίνουν πιο ορατές οι κόκκινες γραμμές. Θα σας πει κάποιος όμως, κόκκινες γραμμές τι? Τα 6 μίλια των χωρικών υδάτων, και ας ήρθει, το έχετε ακούσει το σενάριο, νοτίως της Κρήτης τα 6,5 ναυτικά μίλια, αλλά εντός του παράνομου τουρκολιβικού, θα πεις δεν με νοιάζει διότι δεν παραβιάζει κόκκινη γραμμή μου? Όχι, όχι. Γι' αυτό μιλάω, μιλάω για κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα έπρεπε να θεσπιστούν, γιατί εγώ θυμάμαι το 20
Το θυμόμαστε όλοι. Όλοι νιώσαμε κάπως περίεργα. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί είχα δουλέψει πάνω σε αυτά τα πράγματα στο παρελθόν, σαν αρχηγός και σαν αξιωματικός. Όταν μπαινόβγαινε το Uruk Race, μπαινόβγαινε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και έφτανε μέχρι τα 5,5-6 μίλια ακριβώς στο όριο, ουσιαστικά θέλοντας να μας κοροϊδέψει. Ή προχθές που είδαμε τα αεροπλάνα τα τουρκικά να φτάνουν έξω από την Αλεξανδρούπολη. Για να μην σας πω στην Αλεξανδρούπολη, διότι εκεί που φτάσανε ήταν το σημείο από το οποίο θα μπορούσαν, εάν γινόταν άφεση πυρομαχικών τέλος πάντων, θα μπορούσαν να χτυπηθεί η πόλη εντός εισαγωγικών. Με καταλαβαίνετε τον απόλυτο. Δηλαδή, βεβαίως, ήταν μια επίδειξη, ας το πούμε, μια επίδειξη της τουρκικής δύναμης στην Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει εμείς να έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες να είναι θεσμοθετημένες, έτσι ώστε να μην μπορεί καμία μα καμία κυβέρνηση να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή να βλέπει κατά το δοκούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή τα 12 ναυτικά μίλια που είχαν ακουστεί από πιο παλιά και από την αντιπολίτευση, όταν λέω πιο παλιά ενώ πριν από 1-2 χρόνια, σε μερικά σημεία στην νότιο-ανατολικά της Κάσου, της Ρόδου, της Κρήτης, νομίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον κάτι το οποίο θα έβαζε μία σειρά, μία αποφασιστικότητα στο όλο αυτό σκηνικό. Και από εκεί και μετά θα έπρεπε να είμαστε πιο απαιτητικοί από τους συμμάχους μας, και έρχομαι στο μεγάλο αυτό θέμα, ναι, ναι, που ταλανίζει τους τελευταίους μήνες, να είμαστε πιο απαιτητικοί στο τι έπρεπε να ζητήσουμε από αυτούς. Δώσαμε πάρα πολλά πράγματα και δεν λέω ότι κακώς τα δώσαμε. Καλά κάναμε και τα δώσαμε. Ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία ήταν κάτι το οποίο πάντα υπήρχε, δεν είναι κάτι τωρινό. Εγώ το από παιδί θυμάμαι, το ακούω. Παρ' όλα αυτά, δίνοντας κάποια πράγματα που έπρεπε να δώσουμε, θα έπρεπε από την άλλη την πλευρά να ζητήσουμε και πράγματα. Όπως. Και δεν ζητήσαμε πράγματα. Όπως. Παράδειγμα, υποστήριξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν λέω υποστήριξη, εννοώ παρουσία αυτών των συμμάχων μας, αυτών με τους οποίους υπογράψαμε και δώσαμε τόσα πράγματα, τόσες βάσεις με τους Αμερικάνους ή τόσα πράγματα με τους Γάλλους, ότι ξέρετε, όχι απλώς ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, αλλά θα θέλουμε όταν πλέον τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή η κυριαρχία μας, διότι έχουμε και καταπάτηση κυριαρχίας και με την Αλεξανδρούπολη και με τα Ρωσκά που είπαν να είναι πάνω από νησιά. Σωστά. Και όχι μόνο κατοικημένα, από όλα μας τα νησιά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια πράγματα, θα θέλουμε εδώ. Όχι απλώς μετά από μέρες με μια χρονοκαθυστέρηση για να δει γενικότερα πώς λειτουργεί το παγκόσμιο, γενικά γίγνεσθε να βγαίνουν και να λένε μια καλή κουβέντα. Όπως το είδαμε και με τους Γερμανούς προχθές. Βγήκαν, μίλησαν για ίσες αποστάσεις και την επόμενη παρεπόμενη μέρα, προφανώς μετά από κάποιες κουβέντες, ήρθαν και ανασκευάσαν αυτό, λέγοντας απλώς πάλι αυτό που λέω εγώ, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και μέχρι εκεί. Άρα, θα ήθελα κάτι πιο έντονο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, οι Γερμανοί, που προφανώς τη μεταστροφή την κάνανε 24 ώρες μετά τα Μέρντερ και την κουβέντα για τα Λέοπαρντ, δεν την κάνανε έτσι, θα έπρεπε να πούν κάτι και για τα υποβρύχια στην αυτό, Τουρκία. Και από ό,τι έχω ακούσει και εγώ δημοσιογραφικά, δεν είναι. Ναι, ναι. Ότι όχι υπεγράφει, συζητήθηκε και μια μεγάλη διάθεση ανακατασκευής αρμάτων αξίας πάνω εκεί περί τα 2 δις, άκουσα. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση και εμένα ότι μέσα 24 ώρες άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Καλό ήταν, θετικό ήταν, έστω και αυτό το φιλικό χτύπημα στην πλάτη, αλλά πλέον με κάνει να διαρωτώμαι για όλα αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη, αρχηγέ μου, η Γερμανία δεν είπε κάτι για τα υποβρύχια που ετοιμάζει να παραδώσει στην Τουρκία, ενώ κάνει τα μύρια όσα και στην υπόθεση της Ουκρανίας η Τουρκία είναι ο επιτίδιος ουδέτερος και βέτο βάζει για Φιλανδία και Σουηδία και παρασκευές με πυροβολικό κάνει στη Βόρειο Συρία και στο Κουρδικό Ιράκ. Εκεί δεν υπάρχει κάτι. Κοιτάξτε, θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα εδώ να πω κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά τα πολύ ωραία που θίξατε. Είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία με όλα αυτά που κάνει στην ουσία έχει κάνει όλη τη Δύση να τρέχει από πίσω της για να μπορέσει να την κρατήσει με την πλευρά της. Ενώ εμείς από την άλλη πλευρά
όντας δεδομένοι, όντας συνεπείς σύμμαχοι, μας θεωρούν ότι έλα εντάξει, αυτή είναι δική μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κοιτάξουμε εκεί που δεν έχουμε, που είναι το κακό παιδί εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε, και όχι το καλό παιδί. Εκεί πραγματικά έχει κερδίσει πάρα πολλά η Τουρκία σε σχέση με εμάς. Θα μου πείτε, θα θέλεις να είμαστε το κακό παιδί ή να είμαστε μια αναθεωρητική δύναμη στην Τουρκία? Όχι, ποτέ, ποτέ. Αλλά θα μπορούσα κάλλιστα να έχω απαιτήσεις περισσότερες από την στάση την οποία τηρώ εγώ σαν σύμμαχος, ειδικά με τις συμμαχίες που κάνω, και όχι απλώς χωρίς καμία μα καμία αντιλογία και χωρίς καμία διαπραγμάτευση να δέχομαι οτιδήποτε έρχεται απ' έξω. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα στον επίτιμο αρχηγό. Θέλω λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα να το ρωτήσω ευθέως. Αυτή η σπουδή να συνδράμουμε τους Ουκρανούς την ώρα που δίπλα μας έχουμε το πρόβλημα, ακόμη και με οπλικά στοιχεία, κρίσιμα ή όχι, ο ίδιος τα ξέρει καλύτερα. Πώς την βλέπει και τι έχει να πει γι' αυτό? Διότι τα νησιά ουσιαστικά αμυντικά στα στοιχεία αυτά βασίζονται. Για να λέμε τα πράγματα, λέει, με το όνομά τους. Κάποια νησιά, ναι, για αυτά τα οποία φεύγουν, και κάποια άλλα νησιά, μάλλον αρκετότερα νησιά από τα ρωσικά συστήματα, τα οποία δυστυχώς με τη σχέση αυτή που δημιουργήσαμε πλέον τον τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο με τη Ρωσία, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε τη συντήρηση, την υποστήριξη που είχαμε μέχρι το παρελθόν για πολύ καλά οπλικά συστήματα. Και εδώ θέλω να έρθω ένα λεπτό και μετά θα απαντήσω και σε αυτό ο ακροατής σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιους δημοσιογράφους και κάποια site τα οποία στην ουσία τι κάνουν? Προσπαθώντας να υποστηρίξουν το αφήγημα της κυβέρνησης ότι τα δίνουμε αυτά ή ότι δεν μας πειράζει το ότι με τη Ρωσία για τα τυροπορικά που συζητήθηκε προκαιρού στο δημόσιο λόγο ή τώρα με τα BNP, προσπαθούν να τα βγάλουν όλα αυτά ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν άχρηστα. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτον, προσβάλλει τα στελέχη μας, τα οποία τόσα χρόνια τα συντηρούν και τα κρατάνε ζωντανά και έτοιμο πόλεμα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δίνουμε και ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι ξέρεις, κάποιοι δίνουν, όχι όλοι, εγώ δεν το δίνω, αντιθέτως, λέω ακριβώς το αντίθετο. Αλλά αυτοί οι κύριοι δίνουν κάποιο μήνυμα που λένε, έλα μωρέ, στα νησιά επάνω έχουμε άχρηστα υλικά γιατί εμείς σας το λέμε. Το οποίο το έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ κάκιστο αυτό και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πολύ κακές υπηρεσίες γενικότερα στην Ελλάδα και στο έθνος με αυτά που γράφουν. Πάμε τώρα για το θέμα με την Ουκρανία. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε πολύ περισσότερο την Ουκρανία εάν εμείς σαν χώρα προσπαθούσαμε μαζί με άλλες χώρες, βέβαια, γιατί μόνοι μας θα είναι πολύ δύσκολο, να συμπράξουμε σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Νομίζω ότι δίνοντας οπλικά συστήματα, δίνοντας πυρομαχικά που ακούμε ότι δόθηκαν και ούτω καθεξής, το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε παραπάνω λάδι στη φωτιά. Και εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να επιτείνουμε να συνεχίζεται ο πόλεμος και η αγωνία και των Ουκρανών αλλά και των Ρώσων, οι οποίοι και αυτοί έχουν απώλειες. Δηλαδή να συνεχίζει η αιματοχυσία. Νομίζω ότι θα προσφέραμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες στην Ουκρανία εάν προσπαθούσαμε πρώτον με ανθρωπιστική βοήθεια να τη στηρίξουμε, με τύπου με μηχανικό, με νοσοκομεία εκστρατείας που μπορούσαμε να στείλουμε, με αμυντικό υλικό όπως είναι κράνιο, όπως είναι τα αλεξίσφαιρα, γυλαίκα και άλλα πράγματα, και όχι να στέλνουμε ξερό υλικό το οποίο σκοτώνει και αυτό, όπως αυτό το οποίο χρησιμοποιούν εκεί. Και ένα δεύτερο και τελευταίο που θέλω να πω εδώ είναι ότι μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία και μετά τον πόλεμο με τον ΑΒ λόγο θα επανέλθει στο διεθνές γίγνεσθε. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι θα εξαφανιστεί μετά από όλα αυτά η Ρωσία. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη δύναμη την οποία δεν είμαστε, ασφαλώς δεν είμαστε με τη Ρωσία. Ασφαλώς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, ασφαλώς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλά κάνουμε και είμαστε εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά ήμασταν πάντα μια χώρα η οποία είχε γέφυρες και με τη Ρωσία και με άλλες χώρες και για αυτές τις γέφυρες ήμασταν εμείς και ήμασταν σωστοί και με τους δυτικούς συμμάχους μας, διότι μπορούσαμε σαν γεφυροποιοί που είμαστε να συνεισφέρουμε στον διάλογο και στην ειρηνική διευθέτηση των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα τελευταία το απολέσαμε κατά την προσωπική μου άποψη με λάθος τακτική.
Τώρα, κύριε Καμπά, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Οι συνάδελφοί μου στην εφημερίδα Ριζοσπάστης έχουν θέσει μια σειρά ερωτημάτων για οπλικά συστήματα και κρίσιμα στοιχεία. Αναφέρουν δηλαδή για απόθεμα 2.100 ρουκετών RM70 και ενδεχομένως εκτοξευθύρων που στάλθηκαν μέχρι τις 27 Απριλίου και μάλιστα από νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ρωτούν αν είναι άχρηστα 3.200.000 φυσίγγια των 7.62 χιλιοστών. Η 60, όπως λέει ο Ριζοσπάστης, δισεύρετη και πανάκριβη εντεροπορική πύραυλη Stinger και άλλα. Αναρωτιούνται ακόμη αν είναι άχρηστο το απόθεμα, όπως λένε κάποιοι, των 130 τομά με το πυροβόλο των 73 χιλιοστών και πάντως γιατί αυτά να αντικατασταθούν από τα γερμανικά πριν έρθουν τα γερμανικά, δηλαδή γιατί να φύγουν. Αυτά που αναφέρει ως τύπο ερωτημάτων, κατά τη γνώμη σας, με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να απαντηθούν και ως ερωτήματα, και αν έχουν όντως φύγει, είναι κρίσιμα στοιχεία? Ασφαλώς, πρόκειται να μιλάω για τα πυρομαχικά. Εάν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορώ να τις ξέρω, δεν ξέρω από πού τις βρήκε, τις βρήκε η εφημερίδα, αλλά προφανώς φαντάζομαι ότι τις βρήκε και είναι αληθείς. Αν λοιπόν πράγματι έχουν φύγει αυτά τα πράγματα, πρόκειται είναι μέρος των πυρομαχικών που έχουμε στη χώρα μας για τις ημέρες αγώνα που πρέπει να έχει μια χώρα για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή της. Άρα λοιπόν είναι λάθος το ότι τα διώξαμε αυτά τα πράγματα, διότι δεν είναι αποθέματα, είναι ημέρες αγώνα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε αποθέματα πάνω από τις ημέρες αγώνα. Άρα λοιπόν τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Δεύτερον, και για τις ρουκέτες που άκουσα, αλλά και για τα Stinger, είναι πολύ δυσεύρετο υλικό, πολύ ακριβό υλικό, και νομίζω ότι δεν αντικαθίσατε εύκολα. Δεν ξέρω βεβαίως τι έχουν κανονίσει. Άρα χρήζει για να το δώσουν. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί δώσανε ελαφρά την καρδία. Αν έχουν κάποια άλλη συμφωνία από πίσω που δεν την ξέρουμε, για να τα δώσουν. Και το πιο σημαντικό από όλα που θέλω να πω είναι για τα Mander και τα BMP-1. Εντάξει, το Mander είναι ένα, πραγματικά ένα οπλικό σύστημα, μια πλατφόρμα, ένα τόμα, όπως είναι και το BMP, το οποίο είναι σίγουρα πιο μοντέρνο. Τουλάχιστον έχει μια δεκαετία εξέλιξης από ό,τι έχει το BMP 1. Δεύτερο, είναι πολύ πιο καλά θωρακισμένο, γι' αυτό και είναι πιο βαρύ, είναι 30 τόνους περίπου, ενώ το άλλο είναι γύρω στους 15 τόνους. Άρα λοιπόν σίγουρα είναι καλύτερο, δεν το συζητάει κανείς αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τώρα, ένα σημείο το οποίο είναι αρνητικό, αλλά μπορεί να καλυφθεί με τη σχεδίαση, είναι το κανόνι που έχει, το πυροβόλο που έχει το 1, που είναι 73 χιλιοστών, άρα έχει μεγάλη ισχύ πυρός, σε σχέση με το πυροβόλο που έχει το άλλο που είναι 20 χιλιοστών, άρα έχει μικρότερη ισχύ πυρός. Βεβαίως αυτό μπορεί να καλυφθεί με κάποια άλλα οπλικά συστήματα τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά για το Mander. Βεβαίως δεν ξέρω αν τα Mander θα πάνε στα νησιά ή πού θα πάνε. Αυτή είναι απόφαση του επιτελείου, η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής ληφθεί από ό,τι φαντάζομαι. Εκείνο όμως το οποίο λέω είναι το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση, ναι, αν εφόσον γίνει η αλλαγή, ή εφόσον γίνει η ανταλλαγή όπως τη λένε, δεν ξέρω με τι αριθμούς, αν και άκουσα κάτι για 50 κομμάτια στο τέλος μετά από το ξεσήκωμα όλης της αντιπολίτευσης και πολλοί κόσμοι εκτός από την αντιπολίτευση, άκουσα πέσανε οι αριθμοί και μιλάνε για 50 κομμάτια μόνο. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Θα πρέπει να γίνει όταν και εφόσον πρώτα έρθουν τα Mander στην Ελλάδα, mm-hmm, οπουδήποτε πάνε, και πριν τα διώξουμε τα άλλα, να εκπαιδευτεί το προσωπικό επάνω, να συντηρηθούν, να αποκτήσουν αυτό που λέμε επιχειρησιακή πιστοποίηση στη χρήση του οπλικού συστήματος, και όταν γίνει αυτό το πράγμα, τότε στη συνέχεια και μπορεί δηλαδή στο 100% να είναι χρηστικό το οπλικό σύστημα με τα χέρια των Ελλήνων στρατιωτών μας και των Ελλήνων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τότε στη συνέχεια, ναι, εφόσον έχει πάρθει η απόφαση, να φύγουν τα BMP. Διότι μέχρι τότε είναι επικίνδυνο το να φύγει ένα σύστημα από την άμυνα ενός χώρου και μάλλον να αντικατασταθεί με κάτι το οποίο ακόμα δεν το ξέρουμε καλά να το χρησιμοποιούμε. Εδώ ένα καινούργιο αυτοκίνητο αγοράζεις και θέλεις 2-3 μέρες να μπεις μέσα, να το οδηγήσεις, να πας, να κάνεις, να ράνεις για να το μάθεις που λέμε. Φανταστείτε τώρα για ένα οπλικό σύστημα. Άρα κενό δεν δικαιολογείται και με τέτοια κατάσταση, λέτε? Αντιθέτως, ασφαλώς. Ειδικά τώρα με αυτό το καλοκαίρι, το οποίο κακά τα ψέματα προμηνύεται να είναι τουλάχιστον θερμό, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Και δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα στον Τούρκο να κάνει πράγματα ή να σκέφτεται πράγματα ότι υπάρχουν κενά στην άμυνά μας. Νομίζω ότι είναι λάθος να φύγουν αυτά και να περιμένουμε να έρθουν μετά τα άλλα ή ερχόμενα να γίνει άμεσα, να ξέρετε, ερχόμενα
να μπουν στη θέση τους και να χρειάζεται χρόνος για να τα μάθουν καλύτερα, να αποκτήσουν την πιστοποίηση που είπα προηγουμένως. Αρχηγέ, λίγο πριν τελειώσουμε, μου υπενθυμίζουν εδώ οι φίλοι ακροατές αρκετοί ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Μανούς Παραγιουδάκης, είπε ότι στο στρατό γελάμε όταν ακούμε τους δημοσιογράφους να μεταδίδουν, που προφανώς τη δουλειά τους κάνουν από διαρροές, ότι έλα μωρέ, δώσαμε από τα αποθέματα. Στο στρατό αποθέματα σημαίνει ότι ακριβώς σε μία επισητιστική κρίση, για να μην είναι άδεια τα σπίτια αν έχουν αδειές τα ράφια. Το ίδιο ισχύει και για το στρατό. Δεν μπορείς να δίνεις, λέει, τα αποθέματα. Είναι κλειδί για το στρατό. Δεν υπάρχουν αποθέματα. Στο στρατό δεν μιλάμε για αποθέματα στα πυρομαχικά. Πρέπει να το καταλάβω, να το ξεκαθαρίσω και θα το ξεκαθαρίζω σαν πρώην αρχηγό στρατού. Δεν έχουμε αποθέματα στο στρατό. Στο στρατό έχουμε πυρομαχικά ημερών αγώνα. Δηλαδή, εάν έχω για ένα οπλικό σύστημα έχω 10 ημέρες αγώνα, σημαίνει ότι έχω τόσες χιλιάδες πυρομαχικά. Εάν δώσω μερικά εξ αυτών, αμέσως οι ημέρες αγώνα από 10 θα γίνουν 9. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν έχω απόθεμα. Δηλαδή, απόθεμα, τι σημαίνει απόθεμα στα πυρομαχικά? Δεν υπάρχει όρος αυτός στα πυρομαχικά. Είναι ξεκάθαρο. Ούτε περίσσευμα. Ούτε περίσσευμα. Δεν έχουμε περίσσευμα στα πυρομαχικά. Περίσσευμα έχουμε, μάλλον τα πυρομαχικά μας είναι τα εύχρηστα επιχειρησιακά αναγκαία και τα εύχρηστα μη επιχειρησιακά αναγκαία. Άρα λοιπόν, όλα τα πυρομαχικά που έχουμε είναι εύχρηστα επιχειρησιακά αναγκαία. Τα εύχρηστα μη επιχειρησιακά αναγκαία πυρομαχικά, και το κλείνω εδώ πέρα το θέμα, είναι αυτά τα πυρομαχικά που είναι πλέον οπλικών συστημάτων, που πλέον για τον ΑΒ λόγο έχουν αποσυρθεί από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτά τα πυρομαχικά είναι όχι περίσσευμα, είναι μεν εύχρηστα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς στην Ελλάδα. Αυτά τα πυρομαχικά, εάν υπάρχουν τέτοια στην Ελλάδα και τα θέλουν οι Ουκρανοί, μπορούμε να τους τα δώσουμε. Είστε σαφείς και το αποσαφηνίσατε και πλήρως, γιατί είναι λάθος ο όρος απόθεμα ή περίσσευμα. Κλείνοντας σήμερα, κύριε Καμπά, αρχηγέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν λοιπόν ο πολίτης πρέπει να καταλάβει κάτι αυτό το διάστημα που να του είναι και καθαρό, κατά τη γνώμη σας, αποπληθωρίζοντας τον καταιγισμό πολλές φορές και άχρηστον ειδήσεων, είναι ποιο? Ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί με την εθνική μας άμυνα, διότι απέναντί μας έχουμε έναν θεωρητικό γείτονα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε πάντα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το γείτονα. Και να ξέρετε κάτι, ο γείτονας τόσα χρόνια δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, πλην όμως ποτέ δεν έφτασε στα άκρα. Και δεν έφτασε γιατί πάντα μας υπολογίζει και ξέρει πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καμπά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στην ωραία Κρήτη.